Στείλαμε το Μαριό για να έχει αποκλειστικές εικόνες για όλους εσάς που μας παρακολουθείτε στα Μάταλα. Το Σάββατο ήταν ξεχωριστό. Ήταν πολύ παθο, βέβαια. Να τα πούμε. Θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα. Πριν παρακολουθήσουμε το βίντεο αυτό, θυμάστε ότι την Παρασκευή είχαμε φιλοξενήσει την συγγραφέα Πινελόπη Κουρτζή με αφορμή από τις εκδόσεις Ψυχογιός, με αφορμή την Ερωμένη των Φάρων. Ένα τρομερό μυθιστόρημα, το οποίο όμως είχε και αυτό το κομμάτι της αγάπης, της αποστολής του να βρεις, να εντοπίσεις τον δικό σου φάρο, φάρο πορείας, φάρο προσοχής, φάρο επικινδυνότητας, τη δική σου διαδρομή, το δικό σου άνθρωπο. Ο καθένας μπορεί να το παραλύσει, να το σκεφτεί, να το συνδυάσει όπως επιθυμεί. Όμως, ένα άλλο κομμάτι της συγγραφικής της δραστηριότητας, το οποίο δεν έχει ακόμα κυκλοφορήσει βέβαια, είναι και το Κορίτσι με το Σαλιγκάρι. Ένα βιβλίο το οποίο αναμένεται με το καλό το φθινόπωρο, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να κυκλοφορήσει. Βασισμένο λοιπόν στην ιστορία αυτή, γυρίστηκε ένα ταινιάκι, μια ταινία μικρού μήκους, με αφορμή τα 50 χρόνια της διαδρομής της ιστορικής πορείας των Ματάλων, των θρυλικών αυτών σπηλαίων, όπως επίσης και αυτής της ιδιαιτερότητας του τοπίου, της αγάπης, μιας ιστορικής ερωτικής αγάπης, ενός παντρέματος στοιχείων, αλλά και κυρίως πάντρεμα. Έναν ιστορικό γάμο και μια εκδοχή που πολύ μας αρέσει με την αγάπη. Ακόμα και αν δεν ξέρουμε πώς θα δοθεί ο τίτλος, εμείς θα πούμε παραλία, γιατί στην παραλία έγιναν τα γυρίσματα, με ένα δυνατό cast ηθοποιών και από πλευράς σκηνοθεσίας όμως έντονη υπογραφή. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά και στείλαμε τη Μαρία για να μας εξασφαλίσει εικόνες αποκλειστικές. Ακριβώς. Και Μαρία μου, όλα καλά. Επιστρέφοντας όμως, τι είχαμε? Είχαμε ένα ατύχημα. Εντάξει, υπάρχουν και αυτά μέσα στη ζωή. Το αντιμετωπίσαμε, το ξεπεράσαμε. Μιλάς ατύχημα και κούκι μάνα και θα ανησυχούν. Το γνωρίζουνε. Ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι όλα είναι μέσα στη ζωή. Το ξεπεράσαμε. Γυρίσαμε στην ώρα μας τουλάχιστον. Ήμασταν καλά, εντάξει, το διασκεδάσαμε λίγο, στην παραλία των Ματάλων ήμασταν, απολαύσαμε τον ήλιο, τον αέρα, τη θάλασσα. Είναι αυτό που λέει ότι όταν περνάς καλά, δεν θες να φύγεις, δεν πρέπει να φύγεις. Τελικά δεν μπόρεσες να φύγεις, τουλάχιστον εγκαίρως, όπως και να έχει όμως, μπαταρία γενικά ήταν για να φορτιστεί και να ξαναφορτίσουμε και εμείς τις μπαταρίες μας. Με το Σαββατοκύριακο όμως να ήταν πολύ γεμάτο και βεβαίως με την Κυριακή που αναφέραμε. Τώρα, αυτό που θέλω να μας αναφέρεις είναι κάποια επιγραμματικά στοιχεία, τις αποκλειστικές εικόνες, τις δηλώσεις πριν παρακολουθήσουμε το βίντεο, που είναι χορταστικό. Βρεθήκαμε λοιπόν στα backstage, θα πω εγώ, στα γυρίσματα της ταινίας μικρού μήκους στην παραλία των Ματάλων. Μιλήσαμε με την συγγραφέα Πινελόπη Κουρτζή, τη συγγραφέα του βιβλίου, όπως είπες και εσύ, το Κορίτσι με το Σαλιγκάρι, στο οποίο θα βασίζεται και η ταινία Μικρού Μήκους. Όμως δεν μείναμε εκεί. Συνομιλήσαμε και με τον δήμαρχο των Ματάλων, τον Γρηγόρη Νικολιδάκη, με αφορμή τα γυρίσματα αυτά της ταινίας. Μας μίλησε για τον τόπο αυτό, την περιοχή των Ματάλων και πόσο σημαντική είναι η ανάδειξη του τόπου αυτού και πόσο μάλλον μετά από την πανδημία του κορονοϊού και την ακύρωση του φεστιβάλ, του φετινού φεστιβάλ στην περιοχή. Μια σημαντική δράση, επιτρέψαμε πολύ το Δήμο Φεστού γενικά. Ακριβώς. Αλλά και για όλη την Κρήτη. Ακριβώς, Ιωάννα. Και τέλος, συνομιλήσαμε με τους συντελεστές της ταινίας, με τη σκηνοθέτη Ειρήνη Λουκάτου, μια καταξιωμένη σκηνοθέτη, και φυσικά τους δύο πρωταγωνιστές εκ των τεσσάρων, θα πω εγώ, τον Γιάννη Κουκουράκη, κριτικός Γιάννης Κουκουράκης, και την Ζαχαρούλα Βαλαβάνη. Μία όμορφη συζήτηση και με τους τρεις από αυτούς τους ανθρώπους. Μάθαμε για τον ρόλο τους, μάθαμε για τον ρόλο που θα έχουν μέσα στην ταινία, κομβικό θα πω εγώ, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βίντεο, αλλά και για την μαγεία και την άβρα που τους εμπνέει αυτός ο τόπος, τα Μάταλα, η περιοχή των Ματάλων και κατ' επέκταση η ιστορία που φέρνουν, που φέρνει ο τόπος αυτός. Και το γεγονός ότι η Κρήτη μας ως κινηματογραφικό στούντιο ενδείκνεται και προσφέρεται για εξαιρετικές παραγωγές. Πάμε να δούμε τι είπατε και επιστρέφουμε. Τρία, δύο, ένα, πάμε! Το καλό μεσημέρι βρέθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Μικρού Μήκους που βασίζεται στο βιβλίο της Πινελόπης Κουρτζή, Το Κορίτσι με το Σαλιγκάρι, στην περιοχή των Ματάλων. Η παραλία και οι ενεργειακές για πολλούς σπηλιές μετατρέπονται σε ένα ιδανικό κινηματογραφικό στούντιο. Ενώ μια καλοκαιρινή ιστορία αγάπης μεταξύ των παιδιών των λουλουδιών θα ξεντυλιχτεί μπροστά στα μάτια των θεατών. Η ιστορία εκτυλίσσεται εδώ πέρα στην περιοχή των Ματάλων
και έχει χίπικο άρωμα, χίπικη γεύση και θύμησες, θα πω εγώ. Ακριβώς αυτό. Φέτος θα γινόταν οι εορτασμοί για τα 50 χρόνια από το κλείσιμο των σπηλιών και πράγματι σκοπεύαμε να γιορτάσουμε με αυτή τη ταινία. Θα γίνει του χρόνου όμως, αλλά η ταινία θα ταξιδέψει από το Σεπτέμβριο. Είναι ένας τόπος γεμάτος ενέργεια. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι είναι από τους πιο μαγικούς τόπους στους οποίους έχω βρεθεί. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ αυτή τη στιγμή ζουν σε αυτό το κλίμα. Και η αλήθεια είναι πως η αγάπη, γιατί αυτό πρεσβεύουν οι hippies και αυτό πρεσβεύει και το βιβλίο, και η ελευθερία του να ανήκει μια καρδιά, είναι από τις σημαντικότερες αξίες μας. Αυτή την αξία πραγματεύεται η ταινία. Την περηφάνεια, την ελευθερία επίσης και τον αέρα της Κρήτης. Και για την Πινελόπη λοιπόν, τι σημαίνει αγάπη και τι σημαίνει έρωτας και πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο? Αγάπη σημαίνει ελευθερία για μένα. Και είναι ότι πιο σημαντικό έχω στη ζωή μου. Έχει πολλές μορφές η αγάπη. Αυτή τη στιγμή μπορώ να σας μιλήσω την αγάπη που βιώνω εδώ. Έρωτας σημαίνει ελευθερία επίσης. Και είναι ό,τι πιο σημαντικό στη ζωή μου. Αλλά πάλι αυτή τη στιγμή μπορώ να σας μιλήσω για τον έρωτα που βιώνω εδώ. Θα σας τα πω όλα μέσα των πρωταγωνιστών μου και της ταινίας και του βιβλίου. Τόσο το βιβλίο όσο και η ταινία αποτελούν μία οδή σε ένα από τα πιο φημισμένα τουριστικά θέρετρα και πολιτιστικά σημεία της Κρήτης. Άλλωστε, τα Μάταλα είναι παγκοσμίως γνωστά από τη δεκαετία του 60 ως ένας επίγειος παράδεισος, ως ο παράδεισος των hippies. Είναι μια ξεκάθαρη λατρεία στην Κρήτη. Και στο βιβλίο μου κυκλοφορεί τώρα η Ερωμένη των Φάρων, πάλι Κρήτη. Είμαι λάτρης της Κρήτης, δεν γνωρίζω να σου πω γιατί. Ξέρω να σου πω όμως αγαπώ τόσο πολύ το τόπο που ήθελα να οπωσδήποτε το περιεχόμενό μου να είναι εδώ. Θεωρώ τώρα πια που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή και όσο καιρό δουλεύουμε αυτή την ταινία, πως σωστά αγαπώ την Κρήτη, γιατί νιώθω τέτοια αγάπη και από την Κρήτη προς εμένα, που νιώθω ότι τέριαξα. Πραγματικά έχω πάρα πολύ την ανάγκη να ξεναγήσω μέσα από την ταινία και το βιβλίο όλο τον κόσμο εδώ. Και αυτό που με κάνει ιδιαίτερα περήφανη και χαρούμενη είναι ότι όλοι οι άνθρωποι εδώ πέρα, και συμπεριλαμβανομένου και εσάς, είστε σαν μια γροθιά μαζί μας να δείξουμε το τόπο. Η ταινία γυρίζεται με την υποστήριξη του Δήμου Φεστού και της αναπτυξιακής εταιρείας Ματάλων. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Φεστού, Γρηγόρης Νικολιδάκης, παρακολουθώντας όλα τα γυρίσματα, δήλωνε ευγνώμων για την παραγωγή που θα αναδείξει τόσο την περιοχή όσο και την ιστορία του τόπου αυτού. Θεωρώ ότι μετά το φεστιβάλ είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα που γίνονται στην περιοχή μας και ειδικά στα Μάταλα. Γιατί εκ των πραγμάτων σίγουρα αυτή η ταινία θα παιχτεί, ο κόσμος πάλι θα μπορέσει να δει τα Μάταλα, θα μπορέσει να του έρθουν θύμησες από τα Μάταλα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι εκτός το αξιόλογο της ταινίας θα είναι μια τεράστια διαφήμιση για την περιοχή μας. Φυσικά έχει την υποστήριξη του Δήμου αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι κάτω από την αναπτυξιακή Ματάλων, η οποία φυσικά ανήκει στο Δήμο. Έχουμε μπορέσει ό,τι είναι δυνατόν, ό,τι θα μπορούσαμε να τους δώσουμε προκειμένου να γυριστεί αυτή η ταινία. Στοχεύετε κάπου? Να σας πω κάτι. Η σκέψη είναι ότι όταν τελειώσει η ταινία, όταν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί, η πρώτη προβολή θα γίνει πάλι εδώ κάτω. Αυτό θα είναι η έναρξη του φεστιβάλ για τον επόμενο χρόνο. Το καλό μεσημέρι, μιλώντας με τους συντελεστές και τους πρωταγωνιστές της ταινίας, ταξίδεψε πίσω στο χρόνο, παίρνοντας μία μικρή γεύση από την αύρα και την ενέργεια της ταινίας.
Βρισκόμαστε σε μια περιοχή με πάρα πολύ εντόνη ενέργεια. Ενέργεια η οποία μας έρχεται από τους χίπης. Αυτή η ενέργεια πόσο πολύ και κατά πόσο επηρεάζει μια σκηνοθέτη? Νομίζω φαίνεται πόσο έχει επηρεάσει μια σκηνοθέτη. Κοίτα, είναι χαρά και ευλογία για μας το να κάνουμε γύρισμα στον τόπο για τον οποίο έχει γραφτεί το σενάριο, το κείμενο. Γιατί σίγουρα και εμπνεόμαστε, δηλαδή εγώ βλέπω τις σπηλιές και με το που ήρθα είδα τους ανθρώπους εκεί πέρα να μένουν, αφού και εγώ ίδια που δεν κάνω καν κάμπινγκ φαντάσου, ήθελα να μείνω σε σπηλιά. Είναι τρομερή ενέργεια αυτή. Το είχα ήδη φανταστεί βέβαια από πριν, γιατί ήξερα το μέρος από φωτογραφίες, αλλά με το που το είδα τα άλλαξα όλα, γιατί κάπως έτσι γίνεται, γιατί το μέρος σου μιλάει και έχει ζωή από μόνο του. Οπότε μου μίλησε και θα δείτε αυτό που θα δείτε. Υποδίω με την Υπατία, είναι η γιατρός της κοινότητας, μία εκ των οποίων. Είναι μία γυναίκα που και εκείνη καταλήγει τους τελευταίους αυτούς μήνες της ζωής της στα Μάταλα, έχοντας υπαρξιακές αναζητήσεις. Είναι ένας άνθρωπος καλλιεργημένος με παιδί, αλλά έχει ακόμα πολλά στερεότυπα, ας πούμε, όσον αφορά το κομμάτι του να αφαιθεί εντελώς ελεύθερη. Οπότε ουσιαστικά με κάποιο τρόπο αυτό έχει να πολύ να κάνει, δείχνει η ταινία, αυτή τη μετάβαση την εσωτερική που γίνεται στον άνθρωπο ως προς το να καταφέρει τελικά να ενσωματωθεί στο τώρα. Αυτό είναι, δηλαδή το τώρα είναι μία από τις αγαπημένες λεξούλες που υπάρχουν στο σενάριο. Πώς το χαρακτήριζες την ηρωίδα σου? Πώς θα τη χαρακτήριζα? Ευαίσθητη. Ένας άνθρωπος που προσπαθεί να καταλάβει ποιος είναι, με αυτό, εσωτερικές ανησυχίες πολλές, πολύ δοτική, χαρούμενη σαν άνθρωπος. Εγώ υποδίω με τον Χάρη, ο οποίος ήταν υπαρκτό πρόσωπο, γιατρός, και θα τον χαρακτήριζα η ήρεμη δύναμη της ομάδας των τότε χίπηδων που μένανε εδώ στις σπηλιές. Πώς αισθάνεσαι που βρίσκεσαι στον τόπο σου, στην Κρήτη, και γυρίζεται μια ταινία η οποία εξιστορεί πραγματικά γεγονότα και που υποδίεσαι έναν ήρωα υπαρκτό? Το ότι υποδίω με έναν υπαρκτό ρόλο, αυτό με κάνει να αγχώνομαι ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος υπήρξε. Οπότε εγώ έχω τώρα την ευθύνη να μπορώ να γίνω όσο πιο κοντά αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στον τόπο αυτόν και έγινε αποδεκτός από την κοινωνία και αγαπήθηκε. Και πολέμησε για τις σπηλιές, πολέμησε για τα ιδεώδη που πρέσβε, για ό,τι πίστευε. Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενώ η ταινία πρόκειται να σημάνει την έναρξη του Φεστιβάλ των Ματάλων το καλοκαίρι του 2021. Μα τι να λέμε τώρα, άλλη γοητεία. Αρχικά είναι από τα αγαπημένα μου σημεία και νομίζω και για πολύ ακόμα κόσμο. Επίσης, τι ωραία ατμόσφαιρα, τι ωραία πλάνα. Τι ωραίο γενικά όλο αυτό και το cast των ηθοποιών και των συντελεστών, αλλά επίσης και του τοπίου και του αναγλύφου. Δεν ξέρω αν εσύ πρόλαβες ή μπόρεσες να το χαρείς, γιατί όταν πηγαίνουμε για να κάνουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, όταν ένα ρεπορτάζ, γενικότερα για δουλειά, όπως λέμε, για εργασία, δεν απολαμβάνουμε το ίδιο. Όμως αυτή η ενέργεια δεν είναι κάτι που σε περνά, σε διακατέχει, και τι ωραία πρόσωπα. Στην αρχή
Θέλω να σου πω ότι ήθελα να είμαι τυπική για το ρεπορτάζ αποκλειστικά για τις εικόνες για την εκπομπή. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που συνομίλησα με όλους αυτούς τους ανθρώπους και παρακολούθησα λίγες σκηνές από τα γυρίσματα και τον τρόπο που οργάνωναν τα πράγματα, έχω να σου πω ότι ταξίδεψα, μπήκα στο πνεύμα το δικό τους, στην ενέργεια των ματάλων και στο ταξίδι που θέλουν και θα περάσουν, θεωρώ, με την ταινία που γύρισαν και θεωρώ ότι θα είναι και ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Οι συντελεστές, πολύ καταξιωμένοι συντελεστές, αλλά και όλο το φυσικό περιβάλλον, όλο το φυσικό τοπίο είναι το ιδανικό κινηματογραφικό στούντιο για μια τέτοια παραγωγή και για μια τέτοια ταινία. Και βέβαια για έναν τρόπο προβολής του νησιού μας, προβολής του τόπου μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εννοείται το να συνδιαλέγεσαι με καταξιωμένους ανθρώπους που το δικό τους μετερίζει, να τους γνωρίζεις από κοντά, έστω και για λίγο κάποια ψήγματα, δείγματα της δουλειάς και του επαγγελματισμού τους, να γεύεσαι ακόμα κι αν δεν τα καταγράφουμε, γιατί δεν μπορούμε όλα να τα μοιραστούμε μαζί σας. Είναι μοναδικό, είναι μαγικό. Ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το οποίο είδα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εννοείται. Και για το γεγονός ότι μας επέτρεψαν να παρακολουθήσουμε αυτή τη διαδικασία. Χάρηκα με την Πινελόπη Κουρτζή και που τη γνώρισα, που κατάγεται από τα δικά μου μέρη, που έχει μια μαγεία, ένα άλλο ταπεραμέντο, βρε παιδί μου, η γυναίκα. Έτσι, και είναι και κούκλα επίσης, αλλά και πόσο πολύ συνδέεται με την Κρήτη και ταιριάζει και συνυπάρχει. Θα χαρώ πάρα πολύ κάποια στιγμή να την ξαναέχουμε κοντά μας και γιατί όχι να μας ταξιδεύει μέσα από αυτό το όμορφο μονοπάτι και το συγγραφικό και του παντρέματος και της μεταφοράς μέσα από τις ιστορίες αυτές σε ταινία, σε... Είναι ωραίο πράγμα και είναι μαγικό από το βιβλίο να γίνεται κάτι. Ακριβώς. Αυτό που έχει αποτυπώσει με τη σκέψη της στο χαρτί, το βλέπει αυτή τη στιγμή να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της. Ήταν ιδιαίτερος χαρούμενη, έχω να σου πω, η Πινελόπη για αυτό που έβλεπε και πόσο μάλλον ότι θα το δει μπροστά σε ταινία. Σε μορφή ταινίας. Είναι φοβερό και εμείς ανυπομονούμε. Νομίζω και ο υπόλοιπος κόσμος θα συμφωνήσει μαζί μας. Εξαιρετικές εικόνες. Εικόνες από τον τόπο μας. Εικόνες από τη γαλήνη. Εικόνες από την ξεγνιασιά, την ανεμελιά, το καλοκαίρι. Είναι ο κόλπος της Μεσαράς. Είναι ωραίες εικόνες αυτές και αξίζει, αν εσείς μας παρακολουθείτε από την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν έχετε δει τη μαγεία του τόπου αυτού, να μας επισκεφτείτε. Να επισκεφτείτε το νησί μας συνολικά.